Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη για την νίκη και να τους ευχηθώ να έχουν μια καλή χρονιά. Για το παιχνίδι, αν ξεκινήσω και αναφερθώ στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι η απόδοσή μας με βάση αυτό που θέλαμε να παρουσιάσουμε στο γήπεδο ήταν σε καλά επίπεδα, σίγουρα χωρίς να φτάσει αυτό που φανταζόμαστε ότι θα μπορεί να κάνει η ομάδα μας. Ό,τι αφορά το κομμάτι της οργανωμένης επίθεσης, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μπάλα και να βγάλουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα, όπως επίσης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις, παύλα ευκαιρίες, μέσα από την επιθετική μετάβαση. Νομίζω ότι μετά με μια μικρή αλλαγή που έκανε και ο αντίπαλος προπονητής, δεν ήταν τόσο εύκολο για μας να βρούμε τα πλεονεκτήματά μας και τον τρόπο που μας πίεσε. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από 1-2 περιφερειακά σουτ και ίσως κάποια πίεση μπορεί να δεχτήκαμε από κάποιες στατικές φάσεις, καταφέραμε και περιορίσαμε σημαντικά την επιθετική ορμή και το συνδυαστικό παιχνίδι που αρέσκεται να κάνει ο Άρης κοντά στο επιθετικό τρίτο. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε. Θεωρώ ότι παρότι βρεθήκαμε να είμαστε λίγο πιο πίσω και κάποια μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο από ό,τι ιδανικά θα θέλαμε, έχει να κάνει και με τον τρόπο που αγωνίζεται ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, πάλι καταφέραμε να περιορίσουμε την αντίπαλη ομάδα. Και σίγουρα βρεθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 3-4 εισόδους στην αντίπαλη περιοχή, όπου εκεί κάτι έλειπε για να δημιουργήσουμε μια κλασική ευκαιρία ή να πετύχουμε κάποιο γκολ. Αυτό που κρατάω είναι σίγουρα η απόδοση των παιχτών, το πάθος τους, η συγκέντρωσή τους. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό. Είναι για μας η βάση αυτό που χτίζουμε τώρα σαν ομάδα. Και σίγουρα θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και στο κομμάτι το τι και με ποιο τρόπο θα ολοκληρώνουμε τις επιθέσεις μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να πετυχαίνουμε κάποια τέρματα, ειδικά όταν μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά και νομίζω ότι η πορεία και πιστεύω ότι η πορεία για μας και αυτό που δεν έχουμε πάρει μέχρι τώρα στα δύο πρώτα παιχνίδια θα το πάρουμε στη συνέχεια. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αυτά. Coach, είδαμε μια καλοδουλεμένη ομάδα, θα έλεγα, πειθαρχημένη. Όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσατε με λίγη αυτοσυγκέντρωση περισσότερη ίσως να πετυχαίνατε και κάποιον γκολ. Κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, γρήγορη. Αλλά είπατε ότι ακόμα δεν είσαστε εκεί που θέλετε να είσαστε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι έχετε ακόμα να δώσετε κι άλλον από αυτό που είδαμε σήμερα που ήταν πειθαρχημένο και κάτι δεύτερο με αυτή τη ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα. Τι έχετε να πείτε στους οπαδούς σας που δεν έρχονται για τους γνωστούς λόγους, διότι σήμερα πιθανόταν αν ερχόντουσαν, θα ήσασταν και περισσότεροι από τους γηπεδούχους. Θέλετε να τους δώσετε κάποιο μήνυμα, γιατί χωρίς οπαδούς δεν νομίζω να οδηγηθείτε κάπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το σχόλιο σας ό,τι αφορά την απόδοσή μας και με βάση τη δική σας εκτίμηση. Είναι δεδομένο ότι δεν είμαστε εκεί ακόμα που θέλουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης σαν ομάδα και στις 5 φάσεις παιχνιδιού, τις 4 σε ροή παιχνιδιού και τις στατικές φάσεις. Οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά. Έχετε μια διακοπή τώρα σε αυτό και πιστεύω ότι σίγουρα θα παρουσιαστούμε καλύτεροι με απότερο σκοπό να καταφέρουμε να πάρουμε για τα αποτελέσματα που στα δύο πρώτα παιχνίδια, κατά τη γνώμη μου, αξίζαμε κάτι να πάρουμε. Το κρατάμε αυτό. Τώρα, ό,τι αφορά το δεύτερο για τους οπαδούς, επειδή μου γίνεται αυτό το ερώτημα και επειδή εωρείται, γενικότερα διαβάζω, ίσως μου στέλνουν και κάποια μηνύματα, ότι η ομάδα με τους οπαδούς, οι οπαδοί μας είναι μαζί. Τους ευχαριστούμε πολύ για το support και την υποστήριξή τους, ακόμα και αν δεν είναι μέσα στο γήπεδο. Το μήνυμα που θα ήθελα να τους στείλω, δεν μπορώ να πάω κόντρα σε κάτι το οποίο κάποιος άνθρωπος ή οποιοδήποτε μπορεί να πιστεύει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πω είναι τους θέλουμε κοντά μας, τους έχουμε κοντά μας με έναν όχι απόλυτο τρόπο μέσα στο γήπεδο. Εμείς τους θέλουμε κοντά μας, εύχομαι να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε, επειδή η ομάδα σίγουρα θέλει και την δική τους υποστήριξη, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να έρθουν μέσα στο γήπεδο,
να μας υποστηρίξουν με τη φωνή τους, με την αγάπη τους, με όλο αυτό που ξέρουν πολύ καλά οι ίδιοι να κάνουν. Σίγουρα τους έχουμε ανάγκη. Όμως, απ' την άλλη, δεν μπορώ να μην σεβαστώ και τη μία δική τους απόφαση. Θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Στα δικά μας τα μάτια φαίνεται να χρειάζεται κάτι περισσότερο μπροστά από πλευράς ποιότητας η ομάδα σας. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια τελευταία κίνηση? Όχι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που απομένει είναι να βάλουμε δουλειά. Η ποιότητα στις αποφάσεις και στις εκτελέσεις είναι αυτό που κατά τη γνώμη μου λείπει, που εκεί οφείλουμε και η ευθύνη είναι δική μας να βελτιώσουμε τους παίχτες που ήδη έχουμε, γιατί για μένα είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Να τους βοηθήσουμε να πάρουν καλύτερες αποφάσεις με βάση αυτό που θα παρατηρούν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και γκολ. Δεν θα κινηθούμε για κάποια άλλη κίνηση στην επίθεση, αν σας κάλυψα με την απάντησή μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.